Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Φασμοφόβια μετά από πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, μιας και δεν έχουμε μιλήσει σχεδόν καθόλου, τουλάχιστον εδώ πέρα στο YouTube, έχει βγει ένα update, έχει μπει καινούριο difficulty, Insanity, το οποίο σου δίνει ένα evidence σε σχέση με το Nightmare που σου δίνει δύο. Λοιπόν, έχουμε ένα teaser εδώ πέρα, το upgrade system που θα μπει στο επόμενο patch με τα αντικείμενα. Έτσι, αυτό θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Βλέπετε εδώ πέρα όμως το τι θα υπάρχει από εδώ και πέρα, πώς θα τα εξελίσσεις κάπως τα αντικείμενα. Anyway, το μάθαμε σε λίγο καιρό. Λοιπόν, για την ώρα σήμερα θα παίξουμε Insanity. Λοιπόν, θα μας έχει ένα evidence και το sanity μας ξεκινάει από το 75%. Οπότε πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας με το που μπούμε μέσα. Αν είναι early hunter το φάντασμα, μπορεί να μας σκοτώσει επί τόπου. Λοιπόν, τα αντικείμενα μας τα έχουμε βάλει, ready και ξεκινάμε. Και τα objective για σήμερα: motion sensor, να σβήσει το κεράκι και να αποθήσουμε το φάντασμα με smudge. Λοιπόν, πάρουμε το EMF, θα πάρουμε και UV, ώστε να μπορούμε να αποκλείσουμε επί τόπου τουλάχιστον τα fingerprints. Να αποκλείσουμε είναι σχετικό. Έβαλα Tanglewood γιατί είναι η αρχική πίστα που παίξαμε όλοι μας. Παίξαμε Φάσμο. Δυστυχώς κρυψώνες έχει αρκετά. Είναι αυτή εδώ η πόρτα. Και fingerprints, τέλεια. Έχει ξεκινήσει, πετάει πράγματα κάπου εδώ. Λοιπόν, καταρχάς πάμε έξω. Λοιπόν, το ένα στοιχείο που έχουμε είναι fingerprints. Επειδή υπάρχει πιθανότητα για mimic, θα φέρουμε την κάμερα μας για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, κοιτάμε. Ξανά πιάσε εδώ. Μιας και το έπιασε εδώ όμως. Λοιπόν, ένα, δύο. Ελπίζω και όλες ότι ήταν αυτή η τέτοια. Να πετάξουμε το σταυρό μας εδώ. Ωραία, αυτό εδώ ήταν. Κάτι πέταξε. Κάτι το άκουσα να πετάει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα δώσουμε σημασία τώρα. Λοιπόν, έχουμε μόνο fingerprints μέχρι στιγμής και κοιτάμε λίγο για orb. Ούτε βροχή με το που ήρθαμε στο παράθυρο. Πετάει πράγματα. Εδώ μέσα. Όπα. Δεν βλέπω κάποιο orb. Οπότε θα υποθέσω ότι δεν είναι mimic. Ωραία. Α, να την πέταξε πριν. Θα βγάλουμε μία, δύο πάλι. Έτσι να τσεκάρουμε ότι. Μπρά. Πες μου ότι ήταν αυτή. Όχι. Και δεν έπιασε ούτε τα fingerprints. Για όνομα της Παναγίας. Το μπουκαλάκι εκεί πέταξε πριν. Ναι, μπορούμε να πάμε να ανάψουμε το γενικό. Θα το πάρω. Άκω το EMF1 μαζί. EMF3. Για τον μόνο λόγο. Είπαμε δεν μπορεί να είναι Wraith. Okay. Λοιπόν, ο γενικός είναι εδώ. Ωραία. Μπορούμε να κρυφτούμε γκαράζ. Βολικό να το γνωρίζουμε αυτό. Δεν έχουμε βρει κόκαλο ακόμα που θέλω να το βρω. Να το. Πάμε να φέρω και μια φωτογραφία και το βάλω μια φωτογραφία. Αν και έχουμε χάσει ήδη δύο. Δεν μας πειράζει. Και ανάβουμε ένα. Δύο φώτα να είναι έτοιμα. Λοιπόν, και επιστρέφω. Λοιπόν, και αφού έφερα μερικά πραγματάκια που πιστεύω ότι θα χρειαστούμε, θα βάλω αυτό το σταυρό εδώ. Γιατί ο άλλος με φυλάει τουλάχιστον σε αυτή την περιοχή. Ναι, είμαστε καλά εδώ. Λοιπόν, και τώρα έχουμε και λέμε, θέλουμε να βγάλουμε μια φωτογραφία το κόκαλο. Πού είναι, εδώ ήταν. Από όσο θυμάμαι δεν υπάρχουν curse object εδώ πέρα, σε αυτό το. Εδώ. Λοιπόν, έχουμε ένα smudge στα χέρια και τώρα πρέπει να με κάποιο τρόπο να δούμε τι φάντασμα μπορεί να είναι.
Λοιπόν, άρα πρέπει να κάνουμε κάποιο hunt. Το οποίο hunt για να γίνει... Δεν θα αργήσει ιδιαίτερα πολύ από ό,τι βλέπω. Μπορώ να βγάλω και μια φωτογραφία έτσι εδώ πέρα. Μπορεί να είναι γκόριο. Μπορεί να είναι γκόριο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να πάρουμε αυτό εδώ. Μπορεί να... Περίμενε, γρήγορα. Ωραία, το πρόλαβα. Λοιπόν. Και περιμένω να δούμε τώρα, θα σβήσει η κεριά ή θα σβήσει το σταυρό. Σταυρό, άρα όχι ο μπάκε, γκόριο. Μπορούμε, όχι, ας τον αυτόν εκεί πέρα. Πάμε να ανάψουμε μία το γενικό, για να μπορέσουμε να βλέπουμε. Και για να κρίνουμε για τζιν. Τέλεια. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτό που έκανα ήταν το όντριο και όχι το γκόριο. Βέβαια δεν παίζει να είναι γκόριο, γιατί το γκόριο θα σου έδινε μόνιμα το dodge. Poltergeist δεν το ακούμε να πετάει πολλά πράγματα. Ο Μπάκε Μίμικ είδαμε ότι δεν υπήρχανε ghost, εγώ θα το βγάλω. Πολύ κοντά μου ακούγεται. Δεν είναι Mailing σίγουρα. Μπορώ να κρυφθώ. Δεν είναι Mailing. Εσύ είναι κανονικά τα βήματα, το οπότε... Λοιπόν... Δεν είναι Poltergeist, γιατί δεν τον ακούσαμε να πετά... Συγγνώμη, πιο εύκολος τρόπος για να κλείσεις το ραδιόφωνο. Πώς? Το αλλάξανε. Για περίμενα. Το έχουν αλλάξει. Αυτό κάποτε έπιανε και ήταν το πιο βολικό που μπορούσες να κάνεις. Οκ, η κιθάρα δεν ήμουν εγώ. Λοιπόν. Τεστ νούμερο 2. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για να αποκλείσουμε φάντασμα. Εδώ πέρα είναι το καλύτερο τέτοιο για να μπορείς να το κάνεις λούπα γύρω γύρω το μάξι και να κρυφτείς, έτσι. Έσβησε το κερί εκεί πέρα, δεν έχει φάει τον άλλο σταυρό, έχει φάει μόνο αυτόν. Οπότε... Κερία να δούμε τι είναι. Δεν είναι φάντομ. Λοιπόν, δεν είναι φάντομ, δεν είναι τζιν. Καου. Δεν είναι ντίμον. Γιατί θα έπιανε λογικά το σταυρό. Ο Μπάκε είναι το φαντ... Δεν θα μάθουμε, θα το δείτε επομένου αυτό. Θα πάω... Poltergeist δεν ποτάει πολλά πράγματα. Banshee δεν με ακολουθεί ιδιαίτερα. Ή το μπάκε. Επειδή πιάνει υπερβολικά πολλές πόρτες. Για να δούμε. Λοιπόν. Αν μου κάνει ντου τώρα, την κάτσαμε. Κάτσε λίγο εδώ. Μπορούμε να πάρουμε το UV. Και αν είμαστε τυχεροί. Πήγε λίγο. Ωραία.
Για ένα σταυρό εδώ τουλάχιστον. Σαν πολύ γρήγορα, δεν πάει τώρα. What the fuck? Πάει υπερβολικά γρήγορα τώρα. Ενώ τις άλλες φορές πήγαινε κανονικά. Για περίμενε. Παιδιά, πρέπει να είναι mimic τελικά. Για να μην έχω δει τον ghost orb κάπου. Λοιπόν, τώρα έχουμε κάνει τα objective μας όλα, οπότε πάμε να δούμε. Αλλά πάλι δεν είδαμε το τέτοιο. Μου έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Μου έχει συμβεί να μην μπορούμε να δούμε τα ghost orb. Λοιπόν. Bone evidence, βγάλαμε και τις φωτογραφίες μας όλα, τι ωραία, τι καλά και χάσαμε κιόλας. 490 δολάρια κοντά πήρα 500, 5,5 τέτοια XP, 550 συγκεκριμένα, 5,5 level ουσιαστικά. Λοιπόν, αυτό είναι το καινούργιο difficulty μας, το insanity, με ένα evidence. Σε βοηθάει κιόλας να μάθεις καλύτερα τα φαντάσματα, να μάθεις καλύτερα το παιχνίδι, σε περίπτωση που θες να το προχωρήσεις, μπόλικο. Δίνει μπόλικα χρήματα, μπόλικο XP. Αν είσαι και λίγο πιο παρατηρητικός από ότι εγώ φυσικά, για να βρεις και πιο γρήγορα τα φαντάσματα, μπορείς να το κάνεις και σε πιο γρήγορο χρόνο. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, κάντε ένα share πια το βίντεο μας, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και στην επόμενη φορά, γεια σας.